Κορίτσια, γεια σας. Επειδή η σημερινή εκπομπή είναι πάρα πολύ σημαντική, βάλτε καφέ, βάζω καφέ και εγώ. Λοιπόν, εσείς αν δεν πίνετε καφέ δεν πειράζει καθόλου, βάλτε χυμό, καθίστε αναπαυτικά στην πολυθρόνα σας και θέλω να παρακολουθήσετε με εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτά τα οποία θα πούμε σήμερα. Εγώ και η φίλη μου η Ρώμου Κίου. Η Ρώμου, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Ορίστε το καφεδάκι. Και σήμερα η Ρώμου, τι θα πούμε, ξέρεις, τι θα πούμε σε αυτή την εκπομπή που μας βλέπουν όλα τα κορίτσια. Για πες μου, τι θα πούμε. Το τραγούδι τι λέει? Λέει μετακομίζω γιατί χωρίζω και εμείς οι γυναίκες όταν χωρίζουμε. Τι λέμε, Ηρώ, λέμε μάζεψέ τα. Πολλές από εμάς το λέμε αυτό και πήγαινε στη μάνα σου. Όχι μόνο, τα μαζεύουμε και εμείς και πηγαίνουμε στη μάνα μας. Είπα ότι περισσότερες από εμάς λέμε αυτό, μάζεψέ τα και φύγε. Ή εμείς τα μαζεύουμε και φεύγουμε και από εκεί αρχίζουν ίσως ατέλειωτα δράματα και κωμικοτραγικές καταστάσεις. Και σήμερα λοιπόν, από όλα τα κορίτσια που μας βλέπουν, ότι μιλάμε για το διαζύγιο γυναίκα και διαζύγιο. Ένα θέμα που η Ρώ νομίζω έχει απασχολήσει τις περισσότερες ελληνικές οικογένειες. Και θα έλεγα τις περισσότερες οικογένειες στον κόσμο. Τις περισσότερες οικογένειες. Είναι ένα φαινόμενο γενικότερο. Και μέρες που ζούμε και έτσι όπως έχουμε κάνει τις σχέσεις μας. Εσύ παντρεύτηκες μικρή την πρώτη φορά. Ή μικρή παντρέψου ή μικρή καλογερέψου. Εγώ προτίμησα να παντρευτώ. Και να παντρευτώ δις. Δις. Την και πρώτη φορά πόσο χρονών? Την πρώτη φορά 18, ο γάμος κράτησε πολύ λίγο, φυσικά για ευνόητους λόγους. Πολύ μικρή, φοιτήτρια, με φιλοδοξίες, με όνειρα. Ο γάμος ήταν ένα τελείως λάθος στη ζωή μου και ήταν και πολύ εύκολο να το σβήσω την πρώτη φορά. Γιατί όταν είσαι μικρός, σου συγχωρούνται κάποια λάθη, ξέρεις, και έχεις και τα χρόνια μπροστά σου να επανορθώσεις. Αυτή τη φορά δεν μπορώ να μου συγχωρήσω το λάθος του γάμου, όχι το διαζύγιο. Το διαζύγιο το θεωρώ το πιο σωστό που θα μπορούσα να κάνω. Mm-hmm. Ό,τι πιο σωστό θα μπορούσα να κάνω. Ένας ανώριμος γάμος μπορεί να γίνει ένα όριμο διαζύγιο. Ακριβώς. Μπορεί να γίνει. Αλλά ευτυχώς νομίζω ότι και τις δύο φορές δεν είχες παιδί. Όχι. Και αυτό είναι το σύν στην περίπτωση του διαζυγίου. Γιατί νομίζω ότι το διαζύγιο στην περίπτωση παιδιού είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει με κάποιες συμφωνίες κοινές, γιατί υπάρχουν διαμάχες για τα παιδιά. Εκεί γίνονται άλλα δράματα. Εδώ όμως θα σου πω ένα κωμικοτραγικό. Δεν είχα παιδί, αλλά είχα σκυλιά και έχω σκυλιά και κινδύνεψα να χάσω και τα σκυλιά μου. Εγώ θυμάμαι ότι είδα τις φωτογραφίες του γάμου σου που πήγες με το άλογο στην εκκλησία που γράψαν όλα τα περιοδικά. Ήταν δηλαδή τελείως παραμύθι. Τελείως παραμύθι. Και πολύ σύντομα. Μαθαίνω ότι η Ρο χώρισε. Λοιπόν, επειδή όμως μιλάμε για γκλάμουρ, ας πάμε στο Hollywood που αλλού και να δούμε τα χρυσά διαζύγια και τα χιλιάδες κουτσομπολιά τα οποία υπόθηκαν για τα διαζύγια αυτά. Να δούμε το βίντεο. Και πλούσιοι και διάσημοι και χωρισμένοι. Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει κανείς. Πριν από λίγο καιρό είχαμε τον τελευταίο χωρισμό που έγινε πρωτοσέλιδο στις σκανδαλοθυρικές εφημερίδες ανά τον κόσμο. Ο Μάικλ Τζάκσον, πριν καλά-καλά καταλάβει ότι παντρεύτηκε τη Λίζα Μαρή Πρίσλεϊ, κόρη του Έλβις Πρίσλεϊ, τη χώρισε αφήνοντας τους πάντες άναυδους. Και ο λόγος? Όπως τουλάχιστον λένε οι κακές γλώσσες, η Λίζα δεν ήθελε να ζήσει στο διαμέρισμα του Μάικλ στη Νέα Υόρκη, ενώ ο Μάικλ συχαινόταν το σπίτι της Λίζα στην Καλιφόρνια και πιστεύει ότι η πολιτεία αυτή του φέρνει κακοτυχία. Πολλοί είναι πάντως αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο γάμος τους έγινε μόνο και μόνο για να ξεχαστεί η υπόθεση στην οποία ο Μάικλ Τζάκσον κατηγορήθηκε πως ασέλκυσε σε ένα 13χρονο αγοράκι. Λίγο καιρό πριν μας είχε απασχολήσει ο χωρισμός του Ρίτσαρντ Γκιρ με το top model Σίντι Κρόφορντ. Παρά τις αρχικές διαψεύσεις της Σίντι, τελικά ένας ακόμα γάμος του Hollywood διαλύθηκε. Αυτός πιο πολιτισμένα, χωρίς κατηγορίες και χωρίς σκάνδαλα. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Όσο για τους πριγκιπικούς χωρισμούς, αυτοί δεν φεύγουν ποτέ από την επικαιρότητα. Τα σκύπτρα κρατάει η Βρετανική βασιλική οικογένεια. Και τα δύο πριγκιπόπουλα, ο διάδοχος Κάρολος και ο μικρός του αδελφός Άντριου, δεν τα πήγαν καλά με τις σύζυγους τους Νταϊάννα και Φέργη αντίστοιχα. Ο Κάρολος χώρισε την Νταϊάννα για τα μάτια της φίλης του Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Τον Άντριου τον χώρισε η Φέργη για τα μάτια ενός Τεξανού πολυεκατομμυριούχου, όπως λένε τουλάχιστον οι κακές γλώσσες. Τώρα, σύμφωνα με τις Βρετανικές εφημερίδες, η μητέρα τους, Βασίλισσα Ελισάβετ, παρακαλεί τους γιους της να ξεκινήσουν αμέσως τη διαδικασία για τα διαζύγια τους για να γλιτώσει επιτέλους ο θρόνος από τα ατελείωτα σκάνδαλα. Και ο κόσμος τρέφεται με αυτά τα κουτσομπολιά και εμείς βεβαίως όταν τα διαβάζουμε κολλάει το μάτι μας και επειδή όπως σου είπα και για σένα γράφτηκαν πολλά, πόσο κοντά στην αλήθεια είναι, πόσο μύθος είναι όλα αυτά και αν όντως ήταν έτσι, διότι τι έγινε η Ρο? Λοιπόν, πολλά από τα σχόλια και ό,τι είναι υπογεγραμμένο το δέχομαι, ό,τι όμως δεν υπογράφεται και αφορά σε σκάνδαλα τρομερά και φοβερά,
τα προσπερνάω. Η Ρο χαλάει σχέσεις και δεν σε ρωτάω μόνο από τη δική σου εμπειρία, αλλά και από άλλες φίλες που μπορεί να έχει συναντήσει. Το γεγονός ότι όταν ένας άνθρωπος που κάνει μια δημόσια δουλειά βλέπει ότι την προσωπική του ζωή, βέβαια αυτό είναι άλλο θέμα εκπομπής γιατί θα το κάνουμε και αυτό, να είναι μεγενθυμένη σε κάθε περιοδικό, αυτό κάπου επηρεάζει τη σχέση. Σαφώς και την επηρεάζει. Και όχι μόνο το γάμο. Τα πάντα επηρεάζει από τη μάνα σου, τον πατέρα σου. Όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω από σένα, τους επηρεάζει φοβερά και επηρεάζει εσένα σε σχέση με τη σχέση που έχεις με αυτούς. Μιλάς και για πριν το γάμο. Μιλάω και για πριν το γάμο, σαφώς και πριν από το γάμο ασχολείται ο τύπος με τη σχέση. Το ξέρω, με το θυμάμαι. Με τη σχέση που οδηγείται σε ένα γάμο ή με τη σχέση που παντρεύεται η Ρο, δεν παντρεύεται η Ρο και όλα αυτά. Όλα αυτά, ναι, φθείρουν. Φθείρουν όταν δεν είναι και οι δύο της ίδιας δημοσιότητας, όταν δεν ανήκουν και οι δύο στον ίδιο χώρο. Δηλαδή, όταν ο ένας άνθρωπός σου έρχεται από ένα άλλο χώρο, αφανή αν θέλεις, για οποιουσδήποτε λόγους, για χι λόγους αφανή, έτσι. Εννοώ δεν θέλω να μειώσω έναν άλλο χώρο. Μα κοίταξε να δεις κάτι. Δεν ξέρει να συμπεριφερθεί. Και λογικά δεν ξέρει. Δεν ξέρει να συμπεριφερθεί ή δεν ξέρει να αμυνθεί. Διότι συμπεριφορά είναι και η άμυνα. Είναι άμυνα. Και η επίθεση. Ένα είδος συμπεριφοράς είναι. Επιγραμματικά θα μπορούσες να δεις με καλό μάτι μια σχέση που να αντέχει στον χρόνο όταν ο ένας είναι διάσημος ή περισσότερο διάσημος από τον άλλον και ο άλλος είναι πίσω από αυτόν. Εγώ είχα όλη την καλή διάθεση να δω μια τέτοια σχέση. Αν η διάθεση όμως από τον άλλον δεν υπάρχει ή αν υπάρχει υπολανθάνουσα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άρα όταν δεν παντρεύεσαι ή δεν ζεις με έναν άνθρωπο που να γνωρίζει τα προβλήματα του χώρου Ακριβώς. σου, είναι δύσκολο Ακριβώς. να διατηρηθεί μία σχέση για πολλά χρόνια. Ναι, είναι και αυτό μία άποψη. Πιστεύω, ναι. Επειδή μου είπες για τα σκυλιά, ότι απήχθη το σκυλί σου. Οι καταστάσεις με τα παιδιά όταν φτάνουμε σε διαζύγιο. Φαντάζομαι είναι... λοιπόν αυτό ήθελα να πω. Πώς θα είναι με τα παιδιά. Πώς θα είναι με τα παιδιά και μάλιστα όταν αυτή που κρατάει τα παιδιά δεν έχει καθόλου λεφτά και θα δούμε αμέσως μια περίπτωση ηρώ που μια γυναίκα παντρεύτηκε έναν άνθρωπο που ήθελε να γίνει προφήτης, όσο και σου φαίνεται περίεργο αυτό που θα δεις, έτσι είναι. Έχει μαζί του 12 παιδιά και δεν έχει τι να τα κάνει. Ας δούμε το βίντεο και τα λέμε. Πόσα παιδιά έχετε? Έχω 12 παιδιά, τα οποία τα έχω μεγαλώσει μόνη μου, με καμία βοήθεια από κανέναν. Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα είναι η μικρή που την έχω εδώ στον Πέδον, που 7 χρόνια πάω και έρχομαι, συνέχεια εξετάσεις και άκρη δεν βρίσκω. Έχω κουραστεί τόσο πολύ κι εγώ και το παιδί. Παίρνει 5 κιλά βάρος και χάνει 10. Άκρη δεν μπορώ να βρω. Ο σύζυγός σας δεν βοηθάει καθόλου? Ο σύζυγος μας παράτησε, έφυγε, από τότε δεν δίνει σημασία. Ούτε σπίτι αν έχει κάνει, ούτε παιδιά, ούτε τίποτα. Έχει καταλήψει όλα. Όταν δεν έχεις κάποιον δίπλα σου, έστω από ηθική υποστήριξη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να τρέχεις στη δουλειά, να τρέχεις να μαγειρέψεις, να τρέχεις να πλύνεις, να τρέχεις να πας το πρωί να δουλέψεις, να ξαναπάς το βράδυ και να είσαι μέχρι τις 3 η ώρα τη νύχτα στη δουλειά. Φυσικό δεν είναι. Να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άκου τώρα να δεις τι έπαθε, παντρεύτηκε έναν άνθρωπο και αυτός προέκυψε προφήτης στην πορεία. Έκανε 12 παιδιά, βέβαια, γιατί κάνεις τώρα, κυρία μου, συγγνώμη που θα το είναι, πω. Είναι, εγώ συμφωνώ με αυτή την άποψη. 12 παιδιά χωρίς να μπορείς να μεγαλώσεις τα δύο.